αξίες του Δήμου, μπορεί να κοστίσει ούτε ένα ευρώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι από τα πρώτα παιδικά σχέδια που κατάρτισε το σχεδίο να πια κατατίθεται στο Συμβούλιο προς ψήφιση ύστερα από αυτό που μας ζήτησε το μικρόφωνο. Το Υπουργείο βάσει τεχνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποδείτων, το ΕΣΔΑ, στη συνέχεια το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποδείτων, το ΠΕΣΔΑ, και το τρίτο κατά σειρά, την καταγραφή της εξάμεινης κατάστασης διαχείρισης αποδείτων από τον ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Δήμος Κορινθίου πραγματικά γύρισε πολύ γρήγορα. Όπως είπα, από τους πρώτους δήμους τόσο στο νομό μας και από τους πρώτους σε όλη την περιφέρεια. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός δήμος ο οποίος έχει καταθέσει το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων είναι ο Δήμος Δυτικής Μάνης. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ακόμα καταθέσει, αλλά είναι και αυτοί όμως στη διαδικασία να καταθέσουν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης. Εγώ να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους υπάλληλους του Δήμου που ασχολήθηκαν με αυτό. Σχετικά στο χρονοδιάγραμμα δεν είχαμε πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Θα ήθελα μόνο να πω πριν ολοκληρώσω ότι το τοπικό σχέδιο το οποίο λάβατε σήμερα το μεσημέρι έχει κάποιες πολύ ελάχιστες προσθέσεις. Προσθέθηκαν κάποιες ύστερα από την συνάντηση που είχαμε με την Επιτροπή Έργου που έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε. Προσθέθηκαν κάποια πράγματα τα οποία είτε θέλετε να πω τώρα είτε θα τα δείτε κι εσείς. Βλέποντας το προηγούμενο τοπικό σχέδιο της Τράπεζας Ελλάδος με το σημερινό. Αν θέλετε πολύ σύντομα να σας πω περίπτωση πρόκειται, δεν έχω απαντήσει από κάτω ή αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δίνονται κίνητρα και αυτός είναι ο στόχος στους πολίτες, γιατί αν οι πολίτες δεν βοηθήσουν, δεν πάνε πλάτη όπως τα χαρακτηριστικά, δεν θα έχουμε και επιτυχία. Θα ήθελα να σταθώ όμως εδώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των 23 τοπικών συμβουλίων. Όλοι τους ομόφωνα, με πολύ μικρές εξαιρέσεις, για να δει τοπικά διαμερίσματα είχαν ψηφίσει παρόν κατά την τοπική σύμβουλη. Όλοι οι υπόλοιποι ψήφισαν υπέρ του τοπικού σχεδίου, το οποίο πρότεινε ο Δήμος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι στο κρίσιμο δίλημα που τίθεται αυτή τη στιγμή, αν εμείς θα στηρίξουμε, και αυτό είναι γνωστό σε όλους ότι προτείνουμε εμείς και δεν είναι σίγουρο αν θα υλοποιηθεί. Στόχος μας είναι να το υλοποιήσουμε. Στόχος μας είναι να το υλοποιήσουμε. Γιατί νομίζω ότι στην οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και οι πολίτες, με όλη την επιβάρυνση που υπάρχει σε κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό, οποιαδήποτε επιβάρυνση στα δημοτικά τέλη θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή πολλοί λογαριασμοί ΔΕΗς. Στη ΔΕΗ είναι αβίωτη, μιλάμε για ένα ποσό που φτάνει το 30%. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει συνέπεια και στα έσοδα τα οποία έχει ο Δήμος σαν δημοτικά τέλη. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι οποιαδήποτε επιβάρυνση προχωρώντας σε κάποιο άλλο σχέδιο, σε κάποιο σχέδιο το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι πιθανόν να φτάσει και τα 100 ευρώ και πλέον τον τόνο η διαχείρισή του. Σε σύγκριση με αυτό που προτείνουμε εμείς σαν Δήμος, το οποίο μπορεί στην πράξη να φαίνεται πιο δύσκολο, και αυτό εγώ δεν το αμφισβητώ. Νομίζω ότι το τοπικό σχέδιο διαχείρισης το οποίο έχουμε υλοποιήσει και έχει μια πολύ καλή δουλειά, θα πρέπει ομόφωνα να ψηφιστεί, γιατί έτσι είναι το συμφέρον όλων μας. Θα ήθελα να πω για ελληνικά ότι προτείναμε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων σήμερα το μεσημέρι με διορθώσεις, όπως είπατε, κύριε Μελέτη, και στην εκλογική μορφή. Και θα θέλαμε, σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, να έχουμε και πιο γρήγορα την ενημέρωση και να τονιστούν και ποιες είναι οι διορθώσεις τελευταία στιγμή που έγιναν, για να ξέρουν. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θέλει ανάλυση. Το στείλατε, δεν ξέρω αν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι το πήραν. Λίγο πως όχι, δεν ξέρω αν το πήραν. Να διακόψω, κύριε Ανώπλε. Το τοπικό σχέδιο δράσης είναι ακριβώς το ίδιο με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Είναι που η ομάδα έργου, αν έχω κάποιο λάθος να σας διορθώσει, η ομάδα έργου τις έχει ενσωματώσει. Θα ήθελα, κύριε Μελέτη, είναι μια παρατήρηση σωστή, να μας πείτε αυτές τις διορθώσεις, γιατί νομίζω ότι δεν αλλάζει κάτι το. Η μοναδική διόρθωση που έγινε. Κύριε Ανώπλη, συνεχίστε. Δεν μπορούμε να το πούμε απαντήσει τώρα. Θα συνεχίσω όμως μετά. Όχι, να συνεχίσετε. Για να μην χάσω το δικαίωμα του λόγου τώρα.
Καλό να υπάρχουν αυτά. Όχι, δεν είναι διαλόγου. Είναι συγκεκριτικό αυτό. Κύριε Ψογιανόπουλε, τα καταγράφει ο κ. Μελέτη, γιατί θα χτιστούν κι άλλα. Επίσης θα ήθελα να δω και δεν το είδα μέσα στο σχέδιο. Αν τελειώσουμε τις ερωτήσεις του Ιωαννόπουλου, είναι διαδικασίας. Γιατί ήταν μια διευκρίνηση. Να αποθεί η διευκρίνηση, γιατί μπορεί να αποθεί πάνω σε αυτό. Και εγώ δεν το αποθεί. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης και θέλω εγώ ζωντανό για άλλο. Εγώ ήδη το έλκας είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να έχουμε και κάποια στοιχεία κόστους που δεν τα είδα εγώ. Από την ανάλυση που έκανα στο κείμενο, δηλαδή πόσο θα στοιχίζει ο τόνος με την πρόταση που γίνεται εδώ, πόσο θα στοιχίζει η εναλλακτική ενδεχομένως διαχείριση των αποθυμάτων σε σύγκριση με αυτό που η περιφέρεια έχει προτείνει, γιατί και προεκλογικά το είχαμε πει και στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνεται ότι εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει καμία επιβάρυνση από τη διαχείριση των αποθυμάτων στους δημότες. Εκείνο που θα πρέπει να δούμε είναι επίσης και η επιβάρυνση που υπάρχει είτε από πλευράς αριθμού οχημάτων είτε άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα σημεία που θα επιλογούν για την διαλογή των απορριμμάτων ή στο χιτή. Και θα ήθελα να ξέρω πώς επελέγει ο χώρος της υγειονομικής ταφής των υπολοιμάτων και αν η επιτροπή που έκανε την πρόταση, ποια ήταν αυτή, είχε εναλλακτικές λύσεις. Γιατί θα το συζητήσουμε και αργότερα στην δευτερολογία, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που σχετίζονται με την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης. Επίσης, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει δέσμευση απέναντι στην περιφέρεια, δεδομένου ότι ο κ. Στασούλης για να προχωρήσει το σχήμα με την Τέρνα είχε ζητήσει και πάρει από ό,τι είχα ακούσει δεσμεύσεις από τους Δήμους ότι θα συμμετάσχουν στο σχήμα αυτό και πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την οποιαδήποτε δέσμευση ή ρήθρες από αυτό. Αν υπάρξει επιλογή κάποιου χώρου συγκεκριμένου, θα υπάρξουν αντισταθμιστικά για την περιοχή εκείνη, όπως παραδείγματος χάρη προβλεπόντουσαν αντισταθμιστικά για τις ανεμογεννήθριες στο Στεφάνι. Δεν ξέρω αν πληρώνονται αυτά, αλλά είχαν προβλεφθεί αντισταθμιστικά. Δεν είναι κάπου να περιλαμβάνεται ότι υπάρχει εργοστάσιο επεξεργασίας. Αν προβλέπεται λοιπόν να γίνει η πλήρης επεξεργασία των απορριμμάτων από κάποιο εργοστάσιο και ποιο θα είναι αυτό και ποια είναι η μέθοδος η οποία θα ακολουθηθεί. Γιατί εδώ, αν κάνουμε απλώς μια διαλογή κομποστοποίηση και μετά το μεγάλο υπόλοιπο, αφού δεν ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό του, πηγαίνει στον χώρο της υγειονομικής ταφής, νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη ενδεικνυόμενη μέθοδος και θα μπορούσε η μέθοδος να είναι πολύ καλύτερη. Και αν περιλάμβανε κάποιο εργοστάσιο εξεργασίας. Δεν περιγράφεται στο κείμενο, αλλά πληροφορήθηκα ότι θα γίνει διαδημοτική συνεργασία, που σημαίνει ότι στο κέντρο διαλογής, που πληροφορήθηκα από το πρόσωπό μας στην διαβούλευση, θα είναι και τα απορρίμματα του Δήμου Λουτρακίου, Περακόρας όμως και της Νεμαίας. Και θα ήθελα, αν αυτό ισχύει, να το επιβεβαιώσουμε ή να το διαψεύσουμε. Τα τοπικά συμβούλια ξέρω ότι υπήρξαν για την επιλογή της θέσης παραδείγματος χάρη στην Μάνδρα στο Στεφάνι παλιότερα μια θετική εισήγηση από την πλευρά των τοπικών συμβουλίων όταν ο Δήμος ήταν καποδιστριακός, αλλά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Δήμος είναι πια πολύ μεγαλύτερος και αν υπάρχει και η διαδημοτική συνεργασία, δηλαδή τα σκουπίδια από το Λουτράκι και την Περαχώρα και την ΕΜΕΑ θα πηγαίνουν στον χώρο αυτό, τα πράγματα είναι διαφορετικά και δεν ξέρω αν έχουν ενημερωθεί τα τοπικά συμβούλια αναλόγως για να τοποθετηθούν με τον ενδεικνυόμενο τρόπο. Σύμφωνο σε γενικές γραμμές στο σχέδιο διαχείρισης και χαιρετίζουμε ότι αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που εδιάζει αυτό το θέμα, είναι νομίζω από τα πιο σοβαρά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό εξάλλου είχαμε θέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό με αυτό και δημόσια αλλά και με το Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε προσανατήσει τη συγκρότηση της διαπραξιακής που άσχετα με τις αδυναμίες τα πράγματα νομίζω ότι έβγαλε ένα έργο. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει θέμα όλο του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των τοπικών συμβουλίων, όλης της κοινωνίας και δυστυχώς η αίσθηση μου ότι δεν είναι κάτι τέτοιο. Θεωρώ δηλαδή ότι σήμερα, όχι και με τα τιμόνια παλιότερα κάτι άλλο, δεν έχουν διαβάσει το σχέδιο. Δηλαδή δεν είναι ενημερωμένοι πάρα πολύ δημοτικοί σύμβουλοι. Πιστεύω ότι παρότι εμείς ζητήσαμε να πω την άλλη φορά για να προετοιμαστεί καλύτερα, έπρεπε το κείμενο, δεν ξέρω αν το πήραν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, εμείς δύο
το πήραμε, το είχαμε, το εξεργαστήκαμε, συμμετείχαμε στην Επιτροπή Διαβούλευση που έγινε και μετά από το Δημοτικό Συμβούλιο για τι προτάσει μα. Αυτέ οι βελτιώσει έχουν σχέση και με τι προτάσει που καταθέσαμε στην Επιτροπή Διαβούλευση και έχουν σχέση με την δυνατότητα, αν όχι άμεσα, σε κάποιο χρονοδιάγραμμα να υπάρχουν σε χωριστή συλλογή υλικών και αυτά του μπλε κάπου, να δούμε και να. Και δεν είναι όλες οι βελτιώσεις που υπήρχαν, θα πω και εγώ κάποια πράγματα παραπάνω. Ωστόσο, είναι μέσα σε αυτό. Όπως και το θέμα του Κιτή, ότι πέρα από την αναφορά, πρέπει να λάβει υπηρεσία της πρώτης φακέλου και μελέτης, ώστε να διευθύνσουμε χρηματοδότηση. Έχω την άποψη ότι το θέμα των χωριστών ρευμάτων, το οποίο έχουμε επισημάνει, δεν είναι μία αιμονή δική μας και αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Έχει σχέση με το ακριβώς με τις αρχές διαχείρισης που πρέπει να ακολουθήσουμε. Που και το ίδιο το σχέδιο μέσα αναφέρει, έτσι για να ότι η διαλογή στην πηγή είναι, εννοείται η διαδικασία με την οποία γίνεται ο διαχωρισμός των απορριμμάτων σε επιμέρους υλικά ο βιογενής καταβολής των αρχικών με σκοπό την ανάκτηση χρήσιμων υλικών πριν αυτά αναμειχτούν με την υπόλοιπη μάζα απορριμμάτων. Δηλαδή να γίνουν σύμμυκτα στον Α ή στον Β βαθμό. Υπάρχουν πολλοί βαθμοί συμπίκτων. Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα βασικό θέμα στο οποίο επιμένουμε και πρέπει να μπει και εδώ είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα του σχεδίου είναι το πόσο συγκεκριμένο κίνητο αφορά την υλοποίηση. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε προτείνει και το προτείνουμε και εδώ κάθε χρόνο το Δημοτικό Συμβούλιο να επανέρχεται με θέμα την παρακολούθηση του σχεδίου διεκτήρισης απορριμμάτων την υλοποίησή του στόχους που βάζει για το έτος, δηλαδή τι επιμέρους στόχους βάζει, ώστε αυτόν μέχρι το 2020 που είναι ο ορίζοντας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων να έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον στο μεγάλο του βαθμό. Διότι διαφορετικά θα μείνει στα χαρτιά ένα σχέδιο που λέει θα λέμε ότι ο Δήμος ωραία έχει ένα σχέδιο, αλλά δυστυχώς λίγα πράγματα θα έχουν γίνει. Αυτό λοιπόν η συγκεκριμένη αντιμετώπιση και το χρονοδιάγραμμα, οι στόχοι που πρέπει να διέπουν αυτή τη διαδικασία, αφού δεν έχουν μπει τώρα, πρέπει η υπηρεσία του καθαριότητας και όλο αυτό ο οργανισμό που θέλουμε να συστήσουμε και πρέπει να σταθεί ο οργανισμό και πρέπει να είναι και να διεκδικήσουμε στελέχωση αυτού του οργανισμού. Γιατί πραγματικά υπάρχει ένα σοβαρό θέμα ότι γενικά έχουμε υπερστελέχωση στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε προβλήματα ελλείψεων και δυστυχώς δεν μπορούν να υλοποιηθούν τέτοια σχέδια ούτε με πενταμινίτες, ούτε με τριμινίτες, ούτε με καμπάνιες ευκαιριακού χαρακτήρα, ας πούμε. Χρειάζεται μια μονιμότητα, μια σταθερότητα, διότι αυτό που λέει και ο Μιλέτης, ότι πήγε μια ενημέρωση μια φορά, το έχουμε ακούσει 10 φορές. Λοιπόν, το χιλιομόδι και την άλλη μέρα είχαμε αποτελέσματα σε ένα μήνα. Αλλά μετά από ένα μήνα ξεχάστηκε, αυτό συμβαίνει και θα συμβεί όπως συνέβη και με την πραγματοποίηση. Που τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά. Εννοώ το πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά τα οποία θέλαμε. Δεν έχουν σήμερα οι πολίτες μπει σε αυτή τη διαδικασία, διότι γίνεται αποσπασματικά. Γίνεται με τρόπο που δεν βοηθάει και εδώ πρέπει να ενταχθούν όλες οι δυνάμεις του Δήμου. Δηλαδή, εμείς έχουμε προτείνει τα τοπικά συμβούλια. Τα τοπικά συμβούλια μπήκαν στη διαδικασία αυτή η έγκριση. Ξέρω που μπήκαν. Τυχαίνει να έχουμε κι εμείς 5-6 ανθρώπους στα τοπικά συμβούλια. Μπήκαν την παραμονή το βράδυ πριν έρθει εδώ πέρα το σχέδιο. Δεν είναι λοιπόν αποτέλεσμα μια συλλογική επεξεργασία και μια καθολικότητα αυτό το θέμα. Εάν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα έρθουμε να πούμε ότι κάποτε κάναμε ένα ωραίο σχέδιο και πράγματι είναι καλό σε γενικές γραμμές, αλλά δεν υλοποιείται. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα τοπικά συμβούλια και μαζί με αυτή την κάρτα του πολίτη που υιοθετούμε όσον αφορά την παράδοση ογκοδών αντιμένων και άλλων στα πράσινα σημεία, ότι πρέπει να επεκταθεί και στην παράδοση απευθείας ανακυκλώσιμων υλικών. Πρέπει να κάνουμε και κατευθείαν, δηλαδή και αυτό μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Δεν θα περιμένουμε και πενταετία για να υλοποιηθεί. Να έχουν παράδοση απευθείας καθαρών ανακυκλώσιμων υλικών, που σημαίνει αλουμίνια, χαρτιά, πλαστικό, σε καθαρές συσκευασίες και να έχει δυνατότητα ο Δήμος να τα παραλαμβάνει. Υπάρχουν φυσικά πολλά συστήματα, θέλει μελέτη, μπορεί να υπήρχε και ζυγολόγοι, μπορεί να υπήρχε και πολλά πράγματα. Μπορούμε να δούμε τέτοια στοιχεία, ώστε πραγματικά η κάρτα του πολίτη, τα πολιτική κάρτα του πολίτη και τα κίνητα σε αυτήν την κατεύθυνση να είναι σημαντικά. Είχε αποτύχει επίσης να μελετηθεί, δεν είναι θέμα να το θέσουμε σαν σχέδιο, αλλά σαν να κηρύξουμε το Δήμο πράγμα που έχει γίνει και σε άλλους Δήμους, σαν Δήμο καθαρό από πλαστική σακούλα. Η
κοινωνική σακούλα συνεργασία με τα τοπικέ επιχειρήσει, έτσι να χρεώνεται όπω χρεώνεται σε πολλέ χώρε του κόσμου. Να χρεώνεται ακριβά και να τα πολιτικά να έχει ο Δήμο έσοδο αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει εμπορική συμφωνία. Και άλλε ιδέε μπορούν να αφήσουν να αδειάσουν εδώ, αλλά δεν είναι τη ώρα σε ένα τοπικό σχέδιο. Αλλά εάν δεν γίνει μια σοβαρή έτσι, διαδικασία στελέχωση, να υπάρχει επιτελείο μελέτη επαγγελματική του προγράμματο, δυστυχώ λίγα πράγματα θα έχουμε. Σε σχέση με την προς τα έξω εμφάνιση, νομίζω ότι πέρα από αυτά που βάζουν τα γενικά μας πέφτια λοιπά, ότι να βγάλουμε για καμπάνια, τα οποία πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει σοβαρά αυτή η καμπάνια με συγκεκριμένη στόχευση, πρέπει να δούμε σοβαρά να πιένα αυτό που λέμε, που εμείς τουλάχιστον το λέμε, χάρτη ανακοίνωση του Δήμου και του πολίτη, που σημαίνει ένα ολοκληρωμένο προσπέκτο το οποίο θα έχει όλα τα ρεύματα, όλους τους αποδέκτες, όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, τη διαδικασία που γίνεται, ακόμα και τη χωροθέτηση, αν θέλετε, αν μπορεί να γίνει. Ας πούμε, δεν είμαι μακετίστας για να το δω τι θα γίνει, ας πούμε, το πράγμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει δηλαδή αυτό το πράγμα να γίνει κάτι που πραγματικά να είναι και για την επιχείρηση και για τον πολίτη και για τα καταστήματα, να είναι ένας χάρτης, ένα σχέδιο που θα μπορεί να γίνει αυτή τα ξεχωριστά ρεύματα που λέμε, τα ειδικά ρεύματα ελαιών και τα λοιπά, παταριών, συσκευών και όλα αυτά τα πράγματα, να υπάρχουν ώστε να μην λέμε ότι εκεί το ξέρουμε ότι θα πάνε τα κλαδιά εκεί ή οι άλλοι που είναι παραπέρα το ξέρουν ότι δεν θα πάνε τα κλαδιά εκεί. Τα πράσινα σημεία. Πρέπει να μπει στη χειροσία συγκεκριμένη. Λέμε, έχουμε ένα στο Δήμο που γι' αυτό δεν λειτουργεί, πότε θα βοηθηθούν. Πρέπει να μπουν και αυτά στη διαδικασία και με χρονοδιάγραμμα. Είναι θέματα λοιπόν τα οποία δεν τελειώνει σήμερα λοιπόν αυτό το ζήτημα, αλλά νομίζω ότι ανοίγει. Και ανοίγει σε ένα γενικό πλαίσιο το οποίο για μας είναι θετικό, αρκεί να προχωρήσει. Η συνεργασία με μεγάλους παραγωγούς απορριμμάτων, όπως είναι η έμπορη, η εστίαση και όλα αυτά, πρέπει να γίνει η αντίστοιχη συνεργασία του Δήμου με τους αντίστοιχους φορείς, τους συλλόγους δηλαδή αυτών των επαγγελμάτων. Και μάλιστα να έχει και εκεί στοχοθεσία, να έχει και εκεί ακόμα και προσπάθεια συνεργασία και φυσικά και ποινές, γιατί εδώ πέρα έχουμε θέματα μη πειθαρχίας όσον αφορά τη διάρκεια του μεγάλου παραγωγού, όσον αφορά αυτά τα θέματα. Είναι θετικό ότι με το κίνδυνο καμπάκι τελειώνουμε, να το δώσουμε δηλαδή και πρέπει να το δούμε και στο κέντρο θα κάνουμε. Πρέπει να πάμε σε χωριστούς κάδους ώστε να είναι διακριτή η διαδικασία της διαπραγματοποίησης των οργανικών δηλαδή, διότι έχει γίνει αρκετό μπλέξιμο με το πράσινο κάδο, με το καμπάκι μόνο, το διαχωρισμό. Με τη φθορά του κάθου, με τα σπασίματα, έχουμε και αυτό συμβαίνει στο να αποτύχει αυτό το πράγμα. Και επίσης επιμένουμε στη δημόσια έτσι, διαχείριση, διότι η εμπειρία μας δεν είναι μόνο ένα ιδεολογικό κατασκευασμά δικό μας. Η εμπειρία μας μέσα από τη διαδικασία αυτή με τους συνεργασίες, με τους ιδιώτες, όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, δεν μας έχει δώσει κάποια δείγματα ότι πραγματικά έχει αποτελέσματα. Στοχεύει μόνο σε κάποια ιδιωτικά συμφέροντα, ενώ ο Δήμος μπορεί να έχει και έσοδα από τη διαδικασία αυτή, να κάνει καλή και την επαγγελματοποίηση, αλλά και τον διαχωρισμό που πρώτα απ' όλα καταφέρει να μαζεύει χωριστά υλικά και λειτουργήσει όλη η αλυσίδα αυτή μαζί με το ΦΔΑΗ, το οποίο θα λειτουργήσει παράλληλα με τη μονάδα επαγγελματοποίησης. Και αν ταυτόχρονα καταφέρει να έχει και χειτή, θα έχει μια πολύ καλή διαχείριση και περιβαλλοντολογικά, αλλά και οικονομικά, γιατί και το περιβάλλον δεν το ξεχνάμε. Είναι τεράστια υπάρχει στο περιβάλλον με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προβλήματα μέχρι σήμερα και μάλιστα τέλος του χρόνου έχουμε πάλι θέμα προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά πάλι τους σκαδάκια και δεν ξέρω τι θα γίνει. Έπρεπε να έχουν κλείσει, έπρεπε να γίνει αποκατάσταση. Είναι για όλη την περιοχή το θέμα. Νομίζω ότι δεν προχωράει αυτή η διαδικασία από την αίσθηση που έχω. Δεν συμμετέχω στην περιφέρεια, δεν ξέρω τι γίνεται. Και θα κληθούμε πάλι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, αν θα καταφέρουμε πάλι να πείσουμε τους πρωτόφραγκους ότι θα το κάνουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πως δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Πάλι να πούμε τέτοια προβλήματα, δεν ξέρω, δεν θα μια και μια απάντηση, τι προβλέπουμε να κάνουμε άμεσα, γιατί με αντιμετωπίσουμε θέματα, γιατί μιας και σε χειτή δεν θα έχουμε άμεσα. Για τη συνεργασία με τους άλλους Δήμους, εγώ είμαι θετικός, με την έννοια ότι δεν θα διαχειριζόμαστε τα απορριμμάτων των Δήμων. Θα γίνει τη συνεργασία μόνο αν καταφέρουμε να φέρνουν στο Δήμο οργανικά διαλεγμένα, όπου αν μπορεί η μονάδα να τα καλύψει και αν έχει την ιδιότητα να το καλύψει. Στο χιτή, αν φέρνουμε υπολείμματα, αν μπορεί ο χώρος να το καλύψει. Γι' αυτό εμείς το βάζουμε σαν πρώτο αυτό το θέμα. Είναι στα πλαίσια του διαδικτυακού συνεργασίου πρέπει να γίνουν τέτοιες συνεργασίες.
και χρηματοδότηση που μπορεί να υπάρχει και φυσικά θα του κοστίζει αυτό το πράγμα, αν γίνεται. Πρέπει να κοστίζεται στου Δήμου Πάρκου σε ένα άλλο Δήμο. Αλλά μιλάμε για χτητή, μιλάμε για το υπόλοιπο 10% απορριμμάτων. Αυτό είναι η στόχευση για χτητή. Δεν μιλάμε για χαδά, ούτε για χώρου τεράστιου που θα κάνουν τη δουλειά. Με όλε τι προδιαγραφέ, γιατί αυτό σημαίνει χτητή. Άλλο ότι καταλήγουν, ας πούμε, όπως η δείξη ολοκάστρου, να είναι χαδά στο τέλος, αντί να ούτε καν χιτά. Λοιπόν, αν θέλουμε λοιπόν να αποκτήσει η διαδικασία να προχωρήσει, και δεν θέλω να καταργαστώ από το χρόνο σας, γιατί έχω αρκετά ακόμα να πω, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να συνεχίσει στην υιοθεσία έτσι, η συγκνοποίηση αυτών των πραγμάτων. Χρειάζεται καλύτερη οργάνωση υπηρεσίας, χρειάζεται το οργανόγραμμα να υλοποιηθεί για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα και αυτά τα δεδομένα να παρακολουθούνται, να γράφονται, να εξετάζονται και το Δημοτικό Συμβούλιο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Το λέω παρότι έτσι είμαι σε αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω ότι αν δεν γίνει έτσι υπόθεση εδώ πέρα όλου του Δήμου, αν δεν πιαχτούν ας πούμε στην πόρεθο για να κάνουμε, δεν πραγματοποιείται. Δεν φτάνουν τώρα οι πέντε κοπελιές που θα πρέπει να κάνουν μια εξόρυξη. Νομίζω ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι, την κοινωνία του, μαζί μια επιτροπή, το δημοτικό συμβούλιο μαζί, πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα τοπικά συμβούλια το ίδιο. Τα τοπικά συμβούλια πρέπει να ενημερώσουν κάθε σπίτι. Τα τοπικά συμβούλια μπορεί να κάνουν ανακύκλωση από τώρα διαχωρισμού απορριμμάτων και να έχουμε έσοδα. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν αυτά τα πράγματα να τα δούμε και να ξεκινήσουμε από τώρα, αλλά χρειάζεται πιο πολύ συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Για την γενική αντιμετώπιση μας οδηγήσει σε κάποια αποτυχία ως ανάδοση. Ευχαριστώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το τέλειο. Από ό,τι βλέπω κάτι πίνεται εσύ να αντιγραφεί από αυτές του οδηγού, δηλαδή το χώρο που σωστή εσύ. Καταλαβαίνω όμως την ανάγκη της ταχύτητας κτλ. Και επειδή δεν είμαι και οπαδός της γραφειοκρατίας, θα την παρέχουμε. Αν να κάνουμε εμείς προστιαία, πρέπει να δίνουμε μελέτη. Συμφωνώ. Γι' αυτό πήρα, το ξέρω, το γνωρίζω. Απλώς ενημερώνω. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω πρακτικά. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο σκεφτόμαστε να υλοποιήσουμε. Η περιφέρεια έχει ένα πρόγραμμα το οποίο από ό,τι φαίνεται με την αλλαγή της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα πιστεύω ότι θα υλοποιήσει η περιφέρεια το δικό της. Εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε σε πράγματα το σχέδιο τα οποία υπάρχουν καταγεγραμμένα και μέχρι ποιο σημείο έχουμε δυνατότητα να προχωρήσουμε. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό το οποίο είπαμε για το ΧΙΤΗ. Αυτό που ρώτησε ο κ. Δήμαρχος, όντως γράφει εδώ, ο Δήμος θα διερευνήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Ζωανόπουλος, της κατασκευής και λειτουργίας μονάδας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας των απορριμμάτων των πράσινων κάδων. Είναι γενικό, είναι σωστό ότι πρέπει να γίνει μονάδα εφόσον είναι βιώσιμη και για να είναι βιώσιμη πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους άλλους Δήμους. Και αυτή η συνεργασία με τους άλλους Δήμους αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρεται, μιλάει για το ΧΙΤΗ και λέει ότι ο ΧΙΤΗ θα γίνει σε συνεννόηση με τους άλλους Δήμους και έτσι είναι το σωστό. Όσον αφορά την προθέτηση σε εκείνο το σημείο, απλώς θα ήθελα και εγώ να μάθω τα κριτήρια. Πιστεύω ότι το κριτήριο είναι απλώς να πάει κάπου μακριά να μην το βλέπουμε. Εγώ θέλω αυτή τη σύγχρονη εποχή να πω ότι το κριτήριο το δικό μας θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον τι είναι πιο οικονομικό. Δηλαδή, ο ΧΙΤΗ θα έπρεπε να είναι στο κέντρο βάρος της μετακίνησης των απορριμμάτων και να πληρεί τις προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν. Υπάρχουν στα γεωγραφικά στήματα πληροφοριών που μπορούν να μας δείξουν τους χώρους οι οποίοι είναι υπαρκτοί. Θα ήθελα δηλαδή να μην καθοριστεί, γιατί εδώ καθορίζεται συγκεκριμένα, να γράφεται συγκεκριμένα θέση μάτρα στην τοπική κοινότητα Στεπανίου. Θα ήθελα να είναι πιο αόριστη η θέση, αν δεν επιβάλλεται από πουθενά. Δηλαδή να μην συγκεκριμενοποιηθεί, γιατί εδώ, έτσι όπως φαίνεται, πάμε μόνο για τη μάτρα στο Στεφάνι. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα είναι κόστος και για εμάς αν διαχειριστούμε μόνοι μας τα απορριμμάτα. Και όπως είπε και ο κ. Τσουλιανόπουλος, όντως ένα σχετί πρέπει να έχει το 10% τα υπολείμματα. Εμείς, όσο και να θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούμε να το φτάσουμε χωρίς τη βιομηχανική επεξεργασία των απορριμμάτων που είναι στους πράσινους κάδους, να φτάσουμε στο 10% ή στο 5%. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα αναγκαστούμε σε συνεργασία με τους άλλους Δήμους και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το είχαμε σκεφτεί από πριν το κάνει η περιφέρεια, να είχαμε εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας εργοστασίου. Τον τρόπο και τη μέθοδο θα το συζητούσαμε. Αυτά θα ήθελα να ενημερώσω, κύριε.